του, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να την προσυπογράψει ή να μην την υπογράψει, θεωρώ ότι τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου θα πρέπει να μας πούν εάν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν. Ακόμη αυτή και τα υπόλοιπα έκθεση, πέρα του κυρίου Κρεμαστινού. Αυτή η έκθεση της υγείας του Πρωθυπουργού, την οποία δημοσίευσε κατά αποκλειστικότητα το Βήμα του κυρίου Λαμπράκη, διοχετεύθηκε στον κύριο Ψυχάρη εκεί πέρα, μοιράστηκε σε όλα τα μέλη του Ιατρικού Συμβουλίου, όπως μας λέτε. Έτσι, για να υπογραφεί. Αυτό μάθατε κι εσείς. Επομένως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι την έχουν υπογράψει και ποιοι δεν την έχουν προσυπογράψει. Διότι το όλο θέμα που έχει τεθεί είναι αν ο Πρωθυπουργός είχε καρδιακή ανεπάρκεια ή αρχωμένη τουλάχιστον ολική καρδιακή ανεπάρκεια ή σε ποια φάση ήταν. Από τα στοιχεία που φαίνονται από την έκθεση εδώ, φαίνεται ότι υπήρχε σαφώς πρόβλημα καρδιακής λειτουργίας. Είτε με αδρούς δείκτες, όπως είναι η αύξηση των διαστάσεων της καρδιάς που γράφεται στην αρχαιολογία. Και δεν μας τα λέγανε αυτά. Δηλαδή, θέλετε να πείτε, κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπόπουλε, ότι όλα αυτά δεν μας τα έλεγε ο κύριος Κρεμαστινός και άλλοι, απεκρύβησαν. Εγώ αυτό ακριβώς θεωρώ, κύριε Τράγκα, ότι συμβαίνει. Και αν μα θυμάστε, αυτό είναι τεράστια ευθύνη. Πάλι στη δική σας εκπομπή είχα τονίσει ότι το θέμα της υγείας του Πρωθυπουργού δεν θεωρώ ότι είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και θεωρώ επιπλέον ακόμη ότι για τα δημόσια πρόσωπα δεν υπάρχει ιατρικών απόρριτων. Το ιατρικό απόρριτο δεν υφίσταται για τα δημόσια πρόσωπα. Πρέπει να γνωρίζει σύμπασο πολιτικός κόσμος της χώρας και όχι μόνο αυτός, αλλά όλος ο ελληνικός λαός την κατάσταση υγείας του Πρωθυπουργού του. Κύριε καθηγητά, δηλαδή αυτή η έκθεση εγγράφει κατά τη γνώμη σας για να διοχετευθεί στην πολιτική ηγεσία του τόπου? Κύριε Τράγκα, πολύ φοβούμαι είναι ότι... μία, αν θέλετε, εισήγηση, μία άποψη του σώματος των γιατρών, των διακεκριμένων ιατρών, οι οποίοι περιθάλπουν μέχρι σήμερα τον κύριο Παπανδρέου και οι οποίοι έφτιαξαν αυτή την έκθεση για να τη δώσουν στα χέρια είτε του Προέδρου της Δημοκρατίας, είτε του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είτε των στελεχών, των ηγετών του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Εγώ δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει ποιος τη διέρευσε. Αυτό που βλέπω είναι ότι φαίνεται ότι έχει αρχίσει και τίθεται κλήρος στα ημάτια του Πρωθυπουργού και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Από εκεί και πέρα θεωρώ, μετά την διαρροή του κειμένου αυτού, ότι τα μέλη του Επιστημονικού του Ιατρικού Συμβουλίου θα πρέπει να τοποθετηθούν επί της εκθέσεως και να πούν είναι αληθής ή δεν είναι αληθής. Αλλιώς, κύριε Τράγκα, θα είμαι πολύ σκληρός. Πολύ φοβούμαι ότι η πολύπλευρη αυτή κρίση, η οποία λέμε ότι ταλανίζει την κοινωνία μας κτλ., δεν θα ήθελα να δω ότι εγγίζει και φτάνει ακόμη και τα όρια του πνευματικού κόσμου, ακαδημαϊκών και καθηγητών πανεπιστημίου. Μπορείτε άλλωστε, να γίνετε σαφέστερος. Τι εννοείτε δηλαδή? Τι εννοείτε, ότι η παράταση, αν θέλετε, η παραμονή του Ανδρέα Παπανδρέου και το όλο σκηνικό ή μάλλον το παρασκήνιο το ιατρικό από πίσω στοχεύει κάπου? Κοιτάξτε, δείτε, εγώ, κύριε Τράγκα, στο τρενάρισμα του χρόνου, όπου το οποίο εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα, γιατί μου λέτε ότι μοιράζουν τα ημάτια του. Αυτή η εντύπωση μου έχει δοθεί. Δεν ομιλώ ότι αυτό μπορεί να γίνεται από την επιστημονική ομάδα, από τους γιατρούς του Ιατρικού Συμβουλίου. Είχα τονίσει όμως και νομίζω ότι ήμουν ο πρώτος ιατρός που είχα πει ότι τα ιατρικά ανακοινοθέντα είχαν ένα στοιχείο μπρεζνιεφικού τύπου. Μία συνιστόσα μπρεζνιεφικού τύπου, η οποία πάλι στη δική σας εκπομπή είπα, κύριε Τράγκα, ότι πολύ φοβούμαι ότι είχε την τάση να γίνει συνισταμένη αυτή, να κυριαρχήσει δηλαδή. Και ίσως και από εκεί προέκυψαν και ορισμένες τριβές ή άλλες μεταξύ των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου που δεν με αφορούν εμένα στην παρούσα περίπτωση. Θεωρώ ότι το Ιατρικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει ξεκάθαρη θέση επί της διαρρευσάσεις αυτής ιατρικής εκθέσεως, η οποία είναι επιστημονικότατη, να την επαληθεύσει ή να τη διαψεύσει, χωρίς να σκέφτονται τον κίνδυνο να διαψευστεί ή να επαληθευτεί ο Υπουργός Υγείας και συνάδελφος ιατρός καρδιολόγος, ο κ. Κρεμαστινός. Κύριε καθηγητά, ως γιατρός θέλω να μου πείτε κάτι. Τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση σε αυτή την έκθεση που δημοσίευσε κατά αποκλειστικότητα το Βήμα του κυρίου Λαμπράκη? Και το τονίζω αυτό γιατί στο Βήμα της Κυριακής οπωσδήποτε χεράκι, κυβερνητικό χεράκι θα έδωσε αυτή την έκθεση. Ενδεχομένως να μην προχωρήσω και κάποιοι μέσα από το Ωνάσιο, έτσι φαίνεται, οι οποίοι αργότερα θα αρνήθηκαν ότι έχουν ακόμη και οποιαδήποτε σχέση με τη σύνταξη αυτής της εκθέσεως. Κοιτάξτε, κύριε Τράγκα. Τι σας έκανε κυρίως εντύπωση? Μιλάει για αιμοδυναμικές διαταραχές. Θα σας πω. Και για αιμοδυναμικές διαταραχές. Θα σας πω, κύριε Τράγκα. Κάνοντας χρήση της ιατρικής δεοντολογίας και της ιατρικής ηθικής. Πάνω σε αυτό που διαβάζετε, δεν έχετε εξετάσει ασθενή. Έτσι, αλλά εδώ, είναι εκτεταμένη η αναφορά εδώ, πλέον. Έχω υποχρέωση όμως σε αυτό το ιατρικό επιστημονικό κείμενο να καταθέσω την επιστημονική μου άποψη, την επιστημονική μου αλήθεια. Έτσι, επομένως, θα έλεγα ότι όλη αυτή η ιατρική έκθεση
δεν με ξενίζει και είναι σύμφωνη με αυτά τα οποία περίμενα να γίνονται με βάση τις γνωστές τρεις βαριές καταστάσεις ζωτικών οργανικών συστημάτων του Πρωθυπουργού. Και επομένως όλα τα άλλα, τα ευρήματα είναι συμβατά με αυτές τις ανεπάρκειες της καρδίας, των νεφρών, της πνευμονικής, της χρόνιας πνευμονικής αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Και όλα τα άλλα δείχνουν ότι μπαίνουμε τώρα, κύριε Τράγκα, σε ένα φαύλο κύκλο, σε ανοσοκατασταλμένο άτομο που έχει πάρει δυνατά αντιβιωτικά, που εύκολα κάνει ευκαιρισιακές λοιμώξεις, αναπτύσσονται μύκητες, άλλα ενδονοσοκομιακά μικρόβια. Και ο φαύλος κύκλος γίνεται ακόμη χειρότερος. Και βλέπω ότι υπήρχε από ό,τι, γιατί δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω την έκθεση, εναντίον αυτοί που νομίζουν ότι δεν είναι αληθής, νομίζω θα πρέπει να τελειώσει. Κύριε καθηγητά, κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο, ναι. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, ναι, να σας ρωτήσω. Εσείς πιστεύετε ότι είναι καθήκον των γιατρών εκεί του καρδιοχειρουργικού κέντρου να βγούνε και να πούνε ευθέως αν συμφωνούν ή όχι με αυτή την έκθεση η οποία διενεμήθησε αυτούς? Νομίζω σε μια ευνομούμενη δημοκρατία έτσι πρέπει να γίνεται. Και δεν ασπάζομαι την άποψη του κυρίου Κρεμαστινού. Μη συγχαίεται την ιατρική με την πολιτική. Σαφώς η ιατρική επιστήμη είναι ανεξάρτητος και δεν επιδέχεται παρεμβάσεις από την πολιτική. Αλλά όλα τα πράγματα, καλός ή κακός, άλλες φορές καλός κύριε Τράγκα, άλλες φορές κακός, έχουν και πολιτική. Τώρα διάθεση. Το θέμα είναι ότι μπορεί να κατηγορηθεί και ο κύριος Κρεμαστινός ότι ο ίδιος αναμειγνύει την πολιτική με την ιατρική. Ενδεχομένως να κατηγορηθεί ο συμπαθής υπουργός της Υγείας. Εμένα η θέση μου είναι ξεκάθαρη και ευθύς εξ αρχής, κύριε Τράγκα, και τη διατύπωσα στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Δεν υπάρχει για τον Πρωθυπουργό. Έτσι γίνεται σε όλες τις ευνομούμενες χώρες και τις δημοκρατίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τράγκα. Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε με την αλβανική μαφία. Θα συνεχίσουμε με ένα ρεπορτάζ ντοκουμέντο για την αλβανική μαφία. Θα ακούσετε ένα μέλος της αλβανικής μαφίας που μίλησε χωρίς αναισθητικό στην εκπομπή μας για όσα κάνουν οι Αλβανοί, οι οποίοι είναι πλέον χιλιάδες στον τόπο μας. Και βέβαια ο κύριος Κακλαμάνης δεν μας λέει αν ευθύνεται η πολιτική ηγεσία του τόπου για αυτή την εισβολή των χιλιάδων Αλβανών εδώ πέρα μέσα, για τις λαιλασίες που κάνουν, για όλα τα εγκλήματα που κάνουν, ή φταίνε τα ΜΜΕ. Ενδεχομένως να πει αύριο ο κύριος Κακλαμάνης ή κάποιος άλλος σεβαστός πολιτικός ή και δικαστικός όπως ο κύριος Κωστάκος, ο αγαπητός, ότι φταίνε τα ΜΜΕ για την εισβολή χιλιάδων Αλβανών. Θα δούμε αυτό το ρεπορτάζ και τώρα να πάμε σε ένα μικρό αλλά απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλετε να έρθει στο φως της δημοσιότητας το πρόβλημά σας? Θέλετε να ακουστεί η φωνή σας σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την αδιαφορία της πολιτείας? Έχετε να καταγγείλετε κάτι που απειλεί το δημόσιο συμφέρον? Τώρα όλα στο φως, χωρίς αναισθητικό, με τον Γιώργο Τράγκα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας κάθε μέρα από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ στα τηλέφωνα 42 22 002 42 22 004.